κυρίες μου, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, Ανδριανή. Καλησπέρα. Μας λείπει ένα κορίτσι από την τριάδα, η ματούλα μας, να τη στείλουμε τα φιλιά μας και την αγάπη μας. Σε επόμενη συνάντηση όμως θα δώσει εδώ το παρόν, όπως και δίποτε. Το θέμα που επιλέξαμε σήμερα θα μπορούσε να έχει το γενικό τίτλο «Μπορώ και χωρίς». Και τι μπορεί να κρύβεται πίσω από αυτό τον τίτλο, ε? Τον δανειστήκαμε, μην νομίζετε. Πριν από λίγο καιρό η κυρία Κική μου έφερε αυτό εδώ το βιβλίο, ένα συλλογικό τόμο από τις εκδόσεις Αρχονταρίκη, μιλώντας για πάθη και εξαρτήσεις, όπου σε αυτό το συλλογικό τόμο θα δούμε κείμενα από διάφορους ανθρώπους με διάφορες ειδικότητες και ιδιότητες να μιλούν για τις εξαρτήσεις, κυρία Κική. Ναι. Αλλά όχι με αυτό τον στενό τρόπο που έχουμε στο μυαλό μας. Δηλαδή, εξάρτηση από το αλκοόλ, από τον τζόγο, από τις ουσίες. Από τη μαμά μας. Αρχίστε να σημειώνετε, λοιπόν. Από τη μαμά μας. Περιμένετε. Θα ανοίξω εγώ εδώ. Και πάθη, ερωτικό πάθος. Τη σκότωσα γιατί την αγαπούσα. Πάθη και εξαρτήσεις. Ναι. Όλα έχουν μία κοινή ρίζα. Το τσιγάρο, ο τζόγος, το αλκοόλ. Το junk food, το ίντερνετ, η θρησκοληψία, η εύκολη ευτυχία, η σκληροκαρδία μου. Ένα κομμάτι που είπαμε με τη Μαρία ότι θα έχει πολύ ενδιαφέρον να συζητήσουμε η σχέση εξάρτησης με τοξικούς ανθρώπους. Σωστά. Και πώς ακόμα κάτω από αυτή τη βεντάλια. Πόσο μεγάλο κομμάτι της ζωής μας τελικά στη σύγχρονη εποχή καταλαμβάνουν οι εξαρτήσεις. Νομίζω ότι είναι παραπάνω από ό,τι μπορούμε να παραδεχτούμε, παραπάνω από ό,τι έχουμε συνειδητοποιήσει, γιατί δεν είναι μετρήσιμο. Δηλαδή, δεν υπάρχει κάποια επίσημη αναφορά. Και ειδικά στην Κρήτη, παραδείγματος χάρη με τον αλκοολισμό, κάποιοι δεν παραδέχονται ότι εγώ, ο άντρας μου ή το παιδί μου έχει θέμα με το αλκοόλ. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η μη συνειδητοποιημένη εξάρτηση. Οπότε θα σου πει, ξέρω εγώ, όπως είπε, εξάρτηση από τη μαμά μου, θα σου πει η μητέρα, μα γιατί αν μιλάω εγώ 3 φορές τη μέρα με το παιδί μου, αυτό είναι αγάπη, δεν είναι εξάρτηση. Ωραία, τι πειράζει που είμαι συνέχεια στο κινητό, ας πούμε, και στο ίντερνετ και ενώ μιλάω με κάποιον είμαι έτσι. Δεν είναι, ενημερώνομαι, δεν είναι εξάρτηση. Άρα δεν μπορεί να είναι μετρήσιμο. Καταλαμβάνει πια ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της καθημερινότητάς μας και των σχέσεών μας. Θέλετε να το δούμε λίγο, να το ψαχουλέψουμε λίγο το πράγμα, να το ξεψαχνίσουμε. Κυρία Κική, πώς γεννιούνται οι εξαρτήσεις μέσα μας, πώς δημιουργείται αυτή η συνθήκη για να αποκτήσω μία σχέση εξάρτησης με κάτι, με έναν άνθρωπο, με μία συνήθεια. Έχουμε μία προδιάθεση προς τις εξαρτήσεις όλοι μας. Κανένας μας δεν μπορεί να πει «εγώ δεν έχω ούτε πάθη ούτε εξαρτήσεις». Όλοι έχουμε κάτι, ακόμη και τον αθώο καφέ. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν το πρωί να ξεκινήσουν χωρίς καφέ. Είναι μια εξάρτηση κι αυτή. Και πολλές άλλες παρόμοιες που τις θεωρούμε αθώες. Όπως, ας πούμε. Οι νομιμοποιημένες. Όπως είναι το τσιγάρο και το αλκοόλ. Είναι νομιμοποιημένες εξαρτήσεις. Πολύ καταστροφικές, πολύ δυνατές, αλλά νόμιμες. Μπορώ να στείλω ένα παιδάκι 4 χρόνων στο περίπτερο να μου αγοράσει μια μπύρα. Ή 10 μπύρες θα του τις δώσει ο περιπτεράς. Μπορώ να στείλω. Ακόμα και αν ο νόμος λέει ότι απαγορεύεται η πώληση. Μα σε είμαι ανηλικούς. Εγώ η μαμά και περιμένω ότι ο περιπτεράς βλέπει. Ξέρει, ας πούμε. Η μαμά θα την πει. Ένα πακέτο τσιγάρα. Ο καθένας μπορεί να τα αγοράσει. Άρα εκεί βρίσκεται ένας πολύ μεγάλος κίνδυνος στις νόμιμες εξαρτήσεις που μετά απλώνουν τα πλοκάμια τους και παραπέρα στις μη νόμιμες όπως και στις παραδεκτές κοινωνικά. Εγώ έχω εξάρτηση από την οικογένειά μου. Ναι. Πρέπει να τους πάρω 10 φορές την ημέρα τηλέφωνο. Ποιος θα με κατηγορήσει όταν λέω «εμείς είμαστε μια γροθιά, είμαστε μια δεμένη οικογένεια». Ποιος θα με κατηγορήσει. Τι κρύβεται όμως πίσω από την εξάρτηση. Αυτό θα μας το πει η Μαρία. Τι σημαίνει λοιπόν εξάρτηση. Πότε αρχίζουμε να μιλάμε για εξάρτηση στη σχέση μας με έναν άνθρωπο, με μια συνήθεια, αυτό που λέγαμε πριν. Τι είναι η εξάρτηση, Μαρία? Ωραία.
Η κάθε χρήση από αυτές τις εξαρτήσεις ή τα πάθη που είπε η κυρία Κική, είτε είναι το αλκοόλ, το τσιγάρο, τα πιο βαριά όπως είναι η ηρωίνη, το ίντερνετ ή τα likes στα social media, το φαγητό, η ζάχαρη, ο καφές, ενεργοποιούν τα ίδια κέντρα ευχαρίστησης στον εγκέφαλο. Τα ίδια κέντρα που παράγουν σερωτονίνη και ντοπαμίνη. Το οποίο είναι φοβερό όταν εγώ το πρώτο έμαθα σαν φοιτήτρια, ότι το ίδιο κέντρο στον εγκέφαλο ενεργοποιείται αν θα φάω ένα γλυκό, μια σοκολάτα ή αν θα κάνω μια ένεση ηρωίνης. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Άρα δίνει έντονη έξαρση στην ντοπαμίνη και στη σερωτονίνη ο εγκέφαλος και βιολογικά μας δημιουργεί την επιθυμία να το ξανακάνουμε. Mm. Μας έλεγε πριν από 3 χρόνια η κυρία Εύα Μαρία Τσαπάκη σε μια παρουσίαση που μας είχε κάνει στους μαθητές μας ότι στη δεκαετία του 50 και του 60 βγήκαν τα πρώτα φάρμακα για τους ψυχασθενείς και αρχίσαμε να βλέπουμε μια βελτίωση στους ανθρώπους που είχαν ψυχοπαθολογίες. Εκείνα τα πρώτα φάρμακα έχουν τώρα υποχωρήσει και είναι της καινούργιας γενιάς. Παραδείγματος χάρη, τα πρώτα φάρμακα μπορεί να είχαν μόνο σερωτονίνη, μπορεί να είχαν μόνο ντοπαμίνη, μπορεί να είχαν μόνο κάτι άλλο συστατικό. Και λέει, πλέον τα καινούργια φάρμακα μπορεί να έχουν 2 συστατικά. Κανένα δεν τα έχει όλα. Όλα αυτά τα συστατικά τα παράγει ο εγκέφαλος όταν κάνει χρήση κοκαΐνης. Μάλιστα. Άρα γι' αυτό και όταν το ξεκινήσει κανείς, μετά είναι αδύνατο, είναι πάρα πολύ δύσκολο να το σταματήσει. Ενεργοποιούνται λοιπόν αυτά τα κέντρα των νευροδιαβιβαστών στον εγκέφαλο, μας κάνουν έντονη την επιθυμία να την ξανανιώσω αυτή την ευχαρίστηση και ειδικά όταν στη ζωή μας δεν παίρνουμε σερωτονίνη και ντοπαμίνη από άλλες πηγές, δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος θα παίρνει σερωτονίνη και ντοπαμίνη, θα παράγει ευχαρίστηση και ικανοποίηση ο εγκέφαλός του από τις πηγές. Μπράβο. Από τη ζωή του, από τα όνειρά του, από τις σχέσεις του, από τη δουλειά του, από τους στόχους του, από την κοινωνική του αλληλεπίδραση, από τη διασκέδαση, από τη μάθηση, από το βάζω στόχους και τους εκπληρώνω, από τη γυμναστική, από το κρύο μπάνιο στη θάλασσα. Από όλα αυτά, αν τα παίρνει, τότε θα χαρεί ένα ποτήρι και 2 κρασί όταν βρεθεί με παρέα. Θα το χαρεί. Αλλά δεν θα σηκωθεί τη νύχτα μέσα στη βροχή με την καμπαρτίνα να πάει να πάρει μια εξάδα μπύρες. Άρα, εξάρτηση το λέμε, δηλαδή πότε περνάμε τη γραμμή του κοινωνικού πότη με το εξαρτημένο αλκοολικού. Όταν μπορώ και χωρίς αυτό, δηλαδή αν είχα μωρή τώρα μια μπύρα... Καλά θα ήτανε. Θα τα ευχαριστιόμουν τα παϊδάκια με τη γυναίκα μου. Δεν έχουμε, πάλι θα τα ευχαριστηθώ. Όμως, το δεν μπορώ χωρίς αλκοόλ, δεν μπορώ, δηλαδή γυρνώντας από τη δουλειά μου, να μην πιω 2 ουίσκι να ηρεμήσω. Δεν μπορώ με άλλο τρόπο να ηρεμήσω. Τώρα εμείς καθόμαστε εδώ σε ένα πολύ ωραίο στρογγυλό τραπέζι. Φανταστείτε ένα ποδαράκι να είναι λίγο πιο κοντό. Το τραπέζι μπαλατζάρι. Άρα θέλουμε να βάλουμε μια σφήνα, ένα χαρτονάκι, ένα πετραδάκι, ένα ξυλαράκι. Ένα υποκατάστατο. Αυτό λοιπόν, όταν ο άνθρωπος δεν ισορροπεί καλά στη ζωή του, και μπορεί το τραπέζι να μην ισορροπεί είτε γιατί το ποδαράκι είναι πιο κοντό, είτε γιατί το πάτωμα γέρνει. Άρα, ο ίδιος μπορεί να μην ισορροπεί ή το σύστημα μέσα στο οποίο ανήκει να μην ισορροπεί. Ωραία. Άρα, λοιπόν, δεν είναι απλά δεν αντλώ ευχαρίστηση από τη ζωή μου ή υπάρχει κάτι που απλά μου δίνει ευχαρίστηση πολύ γρήγορα, γι' αυτό και θα ξαναγυρίσω σε αυτό. Όχι, είναι υπάρχει πολύ παραγωγικό. Υπάρχει το ένα τεράστιο πεδίο που πρέπει να κοιτάξουμε και να δούμε. Είναι πολύ παραγωγικό. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι όταν έδινα πανελλήνιες, κάποιοι από τους συμμαθητές μου ξεκίνησαν τσιγάρο όπως και πολλοί κόσμοι ξεκίνησαν. Πανελλήνιες, στο στρατό. Στις τρεσογόνες περιόδους, ας πούμε. Όλα τα παιδιά περνάνε άγχος στις πανελλήνιες. Δεν ξεκινάνε τσιγάρο όλα. Κυρία Κική, γιατί κάποιοι άνθρωποι είναι πολύ πιο εύκολο να αποκτήσουν εξαρτήσεις? Εκεί πρέπει να λάβουμε υπόψη μας την κληρονομικότητα του κάθε ανθρώπου. Mm-hmm. Κουβαλάμε όλοι στοιχεία, δυνατά ή αδύναμα. Ο δυνατός στις πανελλήνιες δεν θα ξεκινήσει ούτε τσιγάρο ούτε μπύρες. Ο αδύναμος θέλει υποστηρίγματα. Αν δεν τα βρει από το στενό του περιβάλλον, θα τα ψάξει αλλού, σαν να είναι φάρμακα. Δηλαδή, όλοι αγωνιζόμαστε να είμαστε καλά. Ναι. Το πρώτο που θα πρέπει να φροντίζει αυτό το καλά, είναι το οικογενειακό περιβάλλον. Το νιάξιμο, η ζεστασιά, η φωλιά. Αν το παιδί δεν εισπράξει αυτά τα στοιχεία, θα ψάξει για φάρμακα. Όλα αυτά τα πάθη και οι εξαρτήσεις τα χρησιμοποιούμε στην αρχή σαν φάρμακα.
τον άφησε το νεαρό η κοπέλα του και έχει ερωτική απογοήτευση, πώς θα παρηγορηθεί, τι θα κάνει. Αν δεν έχει ένα φίλο, αν δεν μπορεί να μιλήσει στους γονείς, αν δεν μπορεί να μιλήσει στα αδέρφια, τι θα κάνει. Θα αναζητήσει παρηγοριά σε ένα φάρμακο. Ποιο θα είναι αυτό, εξαρτάται πάλι από πολλούς παράγοντες. Πώς επιλέγουμε και αν τελικά επιλέγουμε με τι, ποιον, κάτι είναι αυτό με το οποίο, από το οποίο θα εξαρτηθούμε. Γιατί κάποιοι, ας πούμε, επιλέγουν το ποτό. Γιατί άλλοι τα ναρκωτικά, γιατί άλλοι το τζόγο, γιατί άλλοι το τσιγάρο, γιατί άλλοι τους τοξικούς ανθρώπους και πάει λέγοντας. Είναι τυχαίο ότι θα σου φέρει η ζωή πιο εύκολο εκείνη την ώρα μπροστά σου ή λειτουργεί κάτι άλλο μέσα. Είναι τι θα λειτουργήσει σαν τρενάκι, σαν πρεσβευτής και να μας το φέρει. Δηλαδή, είχα παρακολουθήσει πριν από 2 χρόνια τη συνέντευξη του Θοδωρή Αφαιρίδη στην τηλεόραση που εξηγούσε την ιστορία του για τον αλκοολισμό. Και το λέω γιατί ήταν στην τηλεόραση, ήταν δημόσια. Ωραία. Και λέει, ήταν 15-16 χρονών στην εφηβεία, που ξεκίνησε να έχει κρίσεις πανικού. Την δεύτερη φορά, πρώτη φορά που έπαθε κρίση πανικού ήταν στο σπίτι με τους γονείς του. Τη δεύτερη φορά ήταν μόνος του. Και ήξερε ότι στη γωνία ήταν στο καφενείο ο μπαμπάς του. Και σηκώνεται και πάει, τον βλέπει ο μπαμπάς του μέσα στην ταραχή, μέσα στην ταχυπαλμία και του λέει πάλι το έπαθες, ε? Λέει ναι, λέει έλα να κάτσεις. Και καθόταν στο τραπέζι ο μπαμπάς με τους φίλους του και λέει στον καφετζή, φέρει το παιδί μια μπύρα. Και το παιδί ήπιε. Πόσο αθώο εκείνη τη στιγμή. 16 χρονών. Το παιδί λοιπόν ένιωσε και την ειδονή από το αλκοόλ, ηρέμησε, αλλά όλοι οι φίλοι του πατέρα το ασχολιόταν μαζί του, το συζητούσαν. Ο πατέρας του, κάτσε εδώ μαζί μου. Αυτό το ανήκειν λοιπόν, αυτή τη στήριξη, ήρθε καμουφλαρισμένο με την πύρα. Από εκεί και ύστερα λοιπόν, κάθε φορά που ζοριζότανε, κάθε φορά που αγχωνότανε, ήταν η πύρα. Και έλεγε ότι 30 χρονών σε γυρίσματα σε σύριαλ είχε στο θερμό του καφέ τεκίλα. Γιατί έπρεπε να πιει 15-20 λεπτά πριν το γύρισμα για να έρθει σε φάση, αλλιώς δεν μπορούσε να υποστηρίξει το γύρισμα. Ναι. Εάν έχω την εικόνα των γονιών μου, π.χ. να καπνίζουν ή να πίνουν ή να έχουν τις δικές τους συνήθειες, μου είναι πολύ εύκολο να το αντιγράψω αυτό στη δύσκολη στιγμή, κυρία Κική. Έχω 2 επιλογές. Η πιο εύκολη είναι να το αντιγράψω και έχω και την άλλη επιλογή να το απορρίψω και να μην καπνίσω ποτέ και να μην πιω ποτέ μου αλκοόλ. Δηλαδή, αυτό το παράδειγμα το γονεϊκό δρά με 2 τρόπους και δεν ξέρουμε ποιον θα επιλέξω. Γιατί εξαρτάται στη ζωή μου τι φάσεις περνάω. Ξέρουμε και τη μια περίπτωση και την άλλη. Θα δούμε ανθρώπους σε μεγάλη ηλικία να αναπτύσσουν εξαρτήσεις. Θα δούμε ανθρώπους σε μεγάλη ηλικία και θα δούμε ανθρώπους να αναπτύσσουν εξαρτήσεις. Εδώ θα ήθελα να εντάξω στις εξαρτήσεις και τις διατροφικές διαταραχές, δηλαδή η βουλιμία, η ανορεξία, η φοβερή υπερφαγία, νοσήρη παχυσαρκία είναι μια από τις εξαρτήσεις. Και θα το δούμε όλα αυτά να συμβαίνουν και να προκύπτουν σε κομβικά σημεία στη ζωή ενός ανθρώπου. Μπορεί να είναι σε ένα διαζύγιο. Το διαζύγιο μπορεί να είναι 40-45-50. Μπορεί να είναι σε μια ασθένεια. Μπορεί να είναι σε μια μετακόμιση σε καινούριο περιβάλλον, σε καινούρια πόλη. Μπορεί να είναι απόλυση, μπορεί να είναι συνταξιοδότηση. Να φύγει τέλος πάντων, να τα φεύγει κάτω από το τραπεζάκι μας. Μπράβο, μπράβο. Και δημιουργείται αστάθεια και δημιουργείται ότι σε αυτό το καινούριο αναπτυξιακό μου στάδιο νιώθω ότι δεν ξέρω τίποτα. Νιώθω ότι έχασα τη γη κάτω από τα πόδια μου και πρέπει να ξαναβρω ξανά τα πατήματά μου, να ξαναβρω πάλι τα σταθερά μου. Και όπως είπε η κυρία Κική, αν εκεί το υποστηρικτικό πλαίσιο δεν είναι ισχυρό ή δεν ξέρω να δημιουργήσω ή να αναζητήσω ένα υποστηρικτικό πλαίσιο, τότε, ναι, γιατί δεν μπορεί πάντα να μας δίνεται. Αν είμαι 50 χρονών και έχουν πεθάνει οι γονείς μου, δεν μπορώ να είμαι καταδικασμένη, αλλά μπορώ να αναζητήσω ένα υποστηρικτικό πλαίσιο. Από φίλους, από κουμπάρους, από γνωστούς, από ένα ειδικό. Ωραία. Να πω ότι εγώ σε αυτή τη φάση χρειάζομαι βοήθεια, χρειάζομαι πηγές, χρειάζομαι ένα δάνειο. Κάποιος να έρθει να μου δώσει κάτι, τη γνώση του, την εμπειρία του, την πληροφορία του. Μα, θα ξαναπάω στο αρχικό που έλεγε η Μαρία. Εγώ νιώθω πολύ καλά όταν καπνίζω το τσιγαράκι μου. Νιώθω όμορφα. Χαλαρώνω όταν πίνω το ποτό μου. Εμένα με χαλαρώνει να είμαι στο κινητό 10 ώρες την ημέρα και να σκρολάρω, να βλέπω πόσα like μου κάνανε. Αναζωογονούμε όταν παίζω, ξέρω εγώ, διαδικτυακά τζόγο, γιατί νιώθω αυτό το στοιχείο, αυτό το. Την αδρεναλίνη που ανεβαίνει, ναι. Εγώ περνώ καλά. Γιατί θα πρέπει όλο αυτό να το βάλω σαν εξάρτηση και με αρνητική χρειά στη ζωή μου.
πρέπει να δούμε πόσο βόλεμο μου προσφέρουν αυτά τα πάθη και οι εξαρτήσεις. Το βόλεμο είναι μια μεγάλη παγίδα. Εσύ βολεύεσαι με το να παίζεις τα κυκλάκια, το παιχνίδι 10 ώρες στο κινητό. Οι γύρω σου βολεύονται, η οικογένειά σου βολεύεται, γιατί αν ζεις στην κορυφή του Ψιλορίτη, με γεια σου, με χαρά σου. Πίνε, κάπνισε, κάνε ό,τι θέλεις. Αλλά ζούμε σε οικογένειες, ζούμε σε οργανωμένα περιβάλλοντα. Άρα, οι άλλοι πώς αντιμετωπίζουν τη δική μου εξάρτηση, το δικό μου πάθος, τη δική μου αιμονή. Τις συνέπειες δηλαδή. Τις συνέπειες και την καθημερινότητα, γιατί έχουμε μια καθημερινότητα. Εάν εσύ γυρίζεις στο σπίτι σου και παίζεις ένα παιχνίδι στο διαδίκτυο και μόλις μπεις στο σπίτι, δεν νοιάζεσαι αν τα παιδιά έχουν φαΐ, αν ο σύζυγος είναι εκεί και τα έχει φροντίσει. Αλλά τρέχεις αμέσως να ανοίξεις τον υπολογιστή γιατί σε περιμένει η ομάδα να παίξει το παιχνίδι, εκεί πρέπει να αναρωτηθείς τι κάνω. Άρα κοιτάζουμε και το κομμάτι του πόσο λειτουργικοί τέλος πάντων είμαστε σε σχέση με τις υποχρεώσεις μας. Όχι μόνο λειτουργικοί. Εδώ θα ήθελα να εισαγάγω μια έννοια που την έχουμε στον ευρωγλωσσικό προγραμματισμό που λέγεται οικολογία. Δηλαδή, η κάθε συμπεριφορά, ακόμη το να εκφράσω εγώ τα συναισθήματά μου, θα πρέπει να γίνεται με ένα τέτοιο τρόπο που εγώ να ανακουφιστώ, αλλά να φροντίσω και σένα που σου απευθύνομαι και να φροντίσω και τη σχέση. Άρα, κρίνουμε λοιπόν, και μάλιστα ξεκινάμε εμείς τα σεμινάρια και λέμε εδώ δεν λέμε πρέπει, δεν πρέπει, ηθικό, ανήθικο. Αυτά είναι για τους δικηγόρους και για τους παπάδες. Εμείς λέμε συμφέρει ή δεν συμφέρει. Άρα, ναι, το τσιγάρο με χαλαρώνει. Πάρα πολύ ωραία. Εάν καπνίζω 30 χρόνια, η πιθανότητα να πάθω κάτι στην υγεία μου είναι 80%. Άρα, συμφέρει. Μ' αρέσει η πίτσα. Πάρα πολύ ωραία είναι η πίτσα και μετά να φάω και ένα παγωτό. Είναι απόλαυση, ρε παιδάκι μου, όλη μέρα δουλεύω. Ναι, ναι. Συμφέρει αν αύριο είμαι σύν 1,5 κιλό. Έχω εξάρτηση από το ίντερνετ. Μα συμφέρει αν αυτό μετά διαταράσει την οικογένειά μου ή το παράδειγμά μου ή εμένα, την πνευματική μου υγεία, γιατί μου στερεί να κάνω άλλες δραστηριότητες. Ο τζόγος, τι πειράζει τώρα να παίξω λίγο κάτι τυχερό. Ναι, συμφέρει. Και γενικώς, έχω μια καλή φίλη, η οποία από φοιτήτρια δεν ήθελε να πίνει ούτε καφέ. Εννοείται, δεν καπνίζει, θα πιει ελάχιστα το νερό ή το κρασί. Και λέει, μα γιατί έτσι. Λέει, νιώθω ότι αν εγώ για να ξυπνήσω, όπως είπε η κυρία Κική, θέλω καφέ, εγώ πίνω τον καφέ μου το πρωί και το απολαμβάνω, η αλήθεια είναι, μου έλεγε η φίλη μου η Αλική, λέει, νιώθω σαν να κάποιος να μου βάζει ένα χαλκά στη μύτη και με κάνει ό,τι θέλει. Εγώ δεν θέλω να είμαι έτσι υποχείριο, με χαλκά από τον καφέ. Δεν ξέρω η Αλική από πίσω τι δουλειά έχει κάνει προφανώς. Ανήκει στην ομάδα των δυνατών ανθρώπων, ναι, κυρία Κική. Όχι, αλλά... όχι, των αδύναμων. Γιατί μπαίνουμε σε πάθη και εξαρτήσεις νομίζοντας ότι θα απελευθερωθούμε. Τα νέα παιδιά καπνίζουν και το θεωρούν απελευθέρωση. Μπαίνουν όμως σε δεσμά, είναι έτσι δεμένα χεροπόδαρα. Γιατί η εξάρτηση με τραβάει από τη μύτη. Η φίλη της είχε δίκιο. Σύμφωνοι. Οι αδύναμοι, λοιπόν, προσπαθούν να σταθούν μακριά από τις εξαρτήσεις, γιατί ξέρουν ότι μετά θα τους τραβάει από τη μύτη ο καφές, το ίντερνετ, η κακή συμπεριφορά στο παιδί τους, σύμφωνοι, το ποτό, το φαΐ. Άρα, η καλύτερη λύση είναι από προσοχή. Να μην το δοκιμάσω, ας πούμε. Να το δοκιμάσω. Η δοκιμή δεν βλάπτει ποτέ, ό,τι και να δοκιμάσουμε. Ακόμη και τα χειρότερα. Δεν βλάπτει η δοκιμή. Μετά όμως έρχεται η απόφαση. Μένω μέσα στην εξάρτηση ή φεύγω. Αυτά είναι σημεία των καιρών μας. Είναι πράγματα που έχει φέρει ο σύγχρονος τρόπος ζωής. Ο καπιταλισμός, ο υπεριαλισμός, η παγκοσμιοποίηση. Αυτά τα βλέπουμε τώρα μπροστά μας, τον τελευταίο, ας πούμε, αιώνα. Όχι. Στην αρχαιότητα χρησιμοποιούσαν ναρκωτικά, διάφορες ουσίες. Ο Οδυσσέας, όταν πήγε όταν είχε χαθεί και πήγε ο Τηλέμαχος στην Πύλο να τον ψάξει, ο Τηλέμαχος ήταν πάρα πολύ στενοχωρημένος και του δώσανε νυπενθές. Κάποιο φυτό,
το οποίο τον χαλάρωσε και τον ηρέμησε. Τι κάνανε όμως, τα χρησιμοποιούσανε σε τελετουργίες. Δεν μπορούσες εσύ, η αρχαία Ελληνίδα, να πας να χρησιμοποιήσεις αυτές τις ουσίες. Ήταν ενταγμένες σε ορισμένα πλαίσια και σε τελετουργίες, οπότε δεν κινδύνευε κανένας. Στα ελευσίνια μυστήρια ξεσαλώνανε. Τελειώνανε τα ελευσίνια μυστήρια, κλείνει ο καθένας στη θέση του. Οπότε ξέρανε να τα διαχειριστούν. Όπως παλιά στην Ελλάδα το αλκοόλ. Ναι. Σε όλα τα σπίτια υπήρχε το μπουκάλι με το κρασί. Mm-hmm. Πού ήταν οι αλκοολικοί. Mm-hmm. Στο χωριό υπήρχε ένας από τη ρακή αλκοολικός. Σήμερα πίνουμε κούπες. Ναι. Χάσαμε δηλαδή αυτό το τελετουργικό, το οποίο μας προστάτευε. Νομίζω ότι σήμερα ζούμε μία ψευδή ελευθερία. Δηλαδή, έχουμε πρόσβαση σε όλα αυτά με απόλυτη ελευθερία, αλλά έχουμε χάσει εντελώς τον έλεγχο. Μάλλον έχουμε γίνει θύματα αυτής της ελευθερίας. Έχουμε την ψευδαίσθηση ότι έχουμε ελευθερία. Δεν έχουμε στην πραγματικότητα ελευθερία. Είμαστε δέσμοι της αυθονίας, της υπερκατανάλωσης και του καπιταλισμού. Και μας αρέσει. Και εμένα μου αρέσει. Ναι, γιατί φέρνουν κάποια πράγματα στη ζωή μας που την βελτιώνει σε μεγάλο βαθμό. Βεβαίως, βεβαίως. Αλλά μετά πάει το συνειδητά που βρίσκομαι και που αρχίζει η δική μου ευθύνη και που εναποθέτω ευθύνη σε όλα αυτά. Και χάνουμε και το μέτρο, όπως είπε η κυρία Κική, το μπουκάλι το κρασί στο τραπέζι. Εγώ το θυμάμαι και ο παππούς μου πέθανε 88 χρονών. Έπινε ένα ποτηράκι κρασί με το φαγητό του, αλλά ήταν ένα. Ναι. Δεν τον είδα ποτέ μου μεθυσμένο. Και τώρα θα ξεκινήσουν να πιούνε και αφού έχουν μεθύσει και έχουν κάνει κεφάλι, αρχίζουν τις κούπες, όπως λέμε εδώ στην Κρήτη. Εντάξει, θα πάω στο καφενείο, έχω γνωστό και λέει, άμα πάω στο χωριό στο καφενείο, μπορεί να πιω και 30 ρακές. Μα 30 ρακές είναι 30 δόσεις αλκοόλ, δηλαδή το σηκώτη εκείνη τη στιγμή. Δηλητηριάζεται. Ζορίζεται. Ναι, ναι, δεν παλεύεται, δεν παλεύεται. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά να πούμε και για να σας προειδεάσω λίγο. Αυτό το βιβλίο έχει λίγο κάτι από εμάς και τι θέλω να πω. Ότι έχουν γράψει σε αυτό άνθρωποι που ξέρουμε, αγαπάμε, συναντάμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή, όπως η κυρία Κική. Έχετε γράψει για το αλκοόλ στο συγκεκριμένο βιβλίο. Είναι ένα αγαπημένο μου θέμα, επειδή πάντα καμαρώναμε τους Έλληνες για τη σωστή διαχείριση του αλκοόλ. Μέχρι που άρχισαν οι εισαγωγές. Των ξένων ποτών. Ουίσκι, τζιν, βότκας των ξένων ποτών, οι Έλληνες ήταν θαυμάσιοι όλοι με το αλκοόλ. Πουθενά δεν υπήρχε παρεκτροπή. Σήμερα έχουμε πολλούς αλκοολικούς και νέα παιδιά. Δυστυχώς. Και έτσι αυτό το θέμα με ενδιαφέρει και το εμβαθύνω. Στο ίδιο βιβλίο έχει γράψει ένα πάρα πολύ ωραίο κείμενο, ο πατέρας Χαράλαμπος Παπαδόπουλος, ο πατέρας Λίδιος. Και ακούστε τίτλο. Δεν κάνεις τίποτα σωστά. Πώς οι γονείς καταστρέφουν την επιθυμία των παιδιών για ζωή. Mm-hmm. Και εδώ θα μπορούσαμε να πούμε εμείς να βάλουμε ένα υπέρτιτλο. Μπορώ και χωρίς να κάνω παρατηρήσεις στα παιδιά μου, να παρεμβαίνω συνεχώς στη ζωή τους, να τους λέω τι πρέπει να κάνουν και πώς να το κάνουν. Θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, να πάρουμε μια ανάσα και επιστρέφουμε να μιλήσουμε για πολύ συγκεκριμένες εξαρτήσεις. Έχουμε κάνει μια διαλογή οι τρεις μας. Τι θα μπορούσαμε από όλα αυτά να φέρουμε στο τραπέζι και θα φύγουμε από τα στενά πλαίσια αυτού που ξέρουμε, αλκοόλ, τζόγος και πάει λέγοντας, να μιλήσουμε για αυτές τις σχέσεις εξάρτησης που έχουμε με ανθρώπους στη ζωή μας. Στρέφουμε σε λίγο. Μπορώ και χωρίς, λοιπόν, μπορώ και χωρίς εξαρτήσεις στη ζωή μου και να δούμε αυτές τις εξαρτήσεις τις και καλυμμένες. Εξαρτήσεις που τελικά την καθορίζουν τη ζωή μας. Μπορώ και χωρίς τη μαμά μου. Κυρία Κική, τι γίνεται εδώ? Εκεί δυστυχώς το δρόμο τον άνοιξε η μαμά. Δεν τον άνοιξε το παιδί. Το παιδί ακολούθησε. Η μαμά ήταν υπερπροστατευτική και έδειχνε με τον τρόπο της στο παιδί ότι είναι αδύναμο, ότι αυτή τα ξέρει καλύτερα. Mm. Α, κοίτα, το έκανε και καλό παιδί. Τα καλά παιδιά την πατάνε έτσι. Λοιπόν, ένα καλό παιδί που έχει σύνδρομο του καλού παιδιού, την ακούει τη μαμά του και όταν μεγαλώσει. Έτσι, το γαμπριάτικο κοστούμι του το διαλέγει η μαμά του. Δεν το διαλέγει η κοπέλα του. Και επειδή η κοπέλα είναι εργαζόμενη, η μαμά διαλέγει και τα έπιπλα και τις κουρτίνες για το καινούριο τους διαμέρισμα. Άρα ο γιος
Ή αντίστοιχα η κόρη δεν μπορεί χωρίς τη μαμά. Η κόρη θα γεννήσει το μωρό. Χωρίς τη μαμά της τι θα κάνει, αφού δεν ξέρει, είναι άπραγη. Εκεί λοιπόν διονύζουμε μια κατάσταση δύσκολη. Πολύ. Δεν αφήνουμε τα νέα παιδιά να αυτονομηθούν, να κάνουν τα λάθη τους. Στέκει από πάνω η μαμά με τα στοργικά της φτερά. Τι έχουμε από πίσω, ανώριμους ανθρώπους. Όταν λοιπόν ένας ανώριμος γονιός μεγαλώνει ένα παιδί, φτιάχνει ένα ανώριμο παιδί, διονύζεται αυτή η κατάσταση. Άρα και αυτό είναι εξάρτηση. Και αυτό το παιδί πώς θα καταλάβει ότι αυτή η συζήτηση που κάνουμε τον αφορά ή την αφορά. Και τι μπορεί να κάνει από εκεί και κάτω. Δύσκολα θα το καταλάβει, γιατί είναι στο πλαίσιο του νόμιμου, του ιδεατού. Δηλαδή, τι κακό κάνουμε. Θα το καταλάβει κάποιος τρίτος, π.χ. η νύφη ή ο γαμπρός. Ναι, και θα πούνε ότι... Αμάν πια και εσύ και η μάνα σου, άμα δεν σου πει η μάνα σου, οκ, δεν βράζει ούτε φακές. Και τι θα πούνε, δεν θέλει τη μάνα μου. Ναι, δεν θέλει τη μάνα μου. Δεν θέλω κάτι υπερβολή. Ναι. Τι σε πειράζει εσένα. Να πούμε λοιπόν παράδειγμα ότι εάν τρώω στη μητέρα μου ή αν παίρνω το περάκι από τη μητέρα μου σε καθημερινή βάση, όχι πήγα μια φορά την Κυριακή και έκανε γύπριστα που μου αρέσουν και μου έδωσε, αυτό μπορεί να πάμε και στη γειτόνισσα, σε μια ξαδέρφη και να γίνει. Αν ο γονιός, ενώ είμαι παντρεμένη, έχει κλειδιά στο σπίτι μου, αυτό λίγο να μας ανησυχήσει. Αν έχω δει παντρεμένα ζευγάρια και λένε, ξέρεις, δεν σηκώνει ο πίνακας του ρεύματος, οπότε τρώμε στη μητέρα μου, η μητέρα μου μας πλύνει τα ρούχα, από κάτω είμαστε. Ναι, αυτό δεν είναι, δεν είμαι παντρεμένος, είμαι ζω με τους γονείς μου, απλώς σαν να είναι μεζονέτα, είναι πάνω κάτω. Εάν δεν αντέχω μια μέρα να μην πάρω τηλέφωνο, δηλαδή μπορεί μια μέρα να χρειάζεται να πάρω δύο φορές τηλέφωνο και μετά για μια εβδομάδα να μην πάρω. Όπως μπορεί να βγω Σάββατο και να πάω και Κυριακή σε γάμο και να πιω δύο μέρες στη σειρά αλκοόλ και μετά ένα μήνα να μην χρειαστεί. Να μην τύχει και να μην μου λείψει. Όταν λοιπόν κάτι μου λείπει ή από τη μία πλευρά ή από την άλλη, που είναι πάνω κάτω και παίρνουν στη δουλειά τηλέφωνο, ρεβίθια θα κάνω να σου κάνω και λαχανοσαλάτα. Το μεσημέρι έλα να φάμε και το απόγευμα να κατέβω να πιούμε μαζί καφέ στο μπαλκόνι. Και μετά το βράδυ θα βγεις με ποιον ήσουν. Για πες. Ναι. Αυτό, ναι, είναι εξάρτηση. Να μείνουμε στις μαμάδες. Να μείνουμε στους γονείς, αλλά έχω την εντύπωση, βρε παιδί μου, ότι οι μαμάδες. Ξέρεις, οι γονείς, ξέρεις από τι μπορούμε να πούμε εκεί ότι έχω εξάρτηση. Έχω εξάρτηση από τη δουλειά του μπαμπά. Δηλαδή, τα χρήματα που μου δίνει ο μπαμπά. Δουλεύω στην οικογενειακή επιχείρηση του μπαμπά. Οπότε εξαρτιέμαι επαγγελματικά από τον μπαμπά. Και αν μπορεί να φτάσω, πήγα είτε σπούδασα είτε δεν σπούδασα και με το που γύρισα από τις σπουδές, η πρώτη μου και η μοναδική μου δουλειά είναι στην επιχείρηση του μπαμπά. Που μπορεί να είναι ένας αυτοδημιούργητος, ικανός άνθρωπος. Που σημαίνει όμως τι για το παιδί αυτό. Ότι μπαίνει εκεί χωρίς ταυτότητα και δεν μπορεί να αυτονομηθεί. Θα είναι πάντα, μακάρι και να είναι 50 χρονών, ο μπαμπάς του 70 και είναι ακόμη μέσα στη δουλειά, θα είναι υφιστάμενος, δεν θα μπορεί να πάρει πρωτοβουλία, άρα δεν θα μπορεί να ικανοποιηθεί. Άρα δεν θα μπορεί να έχει ντοπαμίνη. Ναι, άρα θα το αναζητάει από αλλού. Μάλιστα. Οι μαμάδες ή και οι μπαμπάδες, τέλος πάντων, μιλάμε μόνο για τις μαμάδες, που θέλουν, επιβεβαιώνονται, ζουν, ευχαριστιούνται να κάνουν παρατηρήσεις στα παιδιά τους και να τα καθοδηγούν, γιατί πίσω από την παρατήρηση, μα δεν σου κάνω μωρέ παρατηρήσεις. Μια συμβουλή σου δίνω, εγώ για το καλό σου το λέω, με αγάπη το λέω, αλλά είναι όλη την ώρα έτσι, με το δάχτυλο προτεταμένο. Από πίσω από αυτά τα φαινόμενα, κρύβεται η αγάπη για την εξουσία, την οποία έχουμε όλοι. Οι μαμάδες ένα παραπάνω, γιατί το μικρό παιδί το εξουσιάζω ως μαμά. Αυτό μου δίνει λοιπόν μια αίσθηση θριάμβου, μια αίσθηση μεγαλείου. Οπότε δεν αντιλαμβάνομαι ότι το παιδί μεγαλώνει και εξακολουθώ να του λέω να είμαι 85 χρονών, να έρθει το παιδί να μου πει χρόνια πολλά μαμά για τη γιορτή της μητέρας και να του πω ναι, αλλά ζακέτα να πάρεις, δεν έχω όρεξη για αρρώστιες. Γελάμε εμείς τώρα. Γελάμε, αλλά είναι υπαρκτά όλα αυτά. Λοιπόν, αίσθηση εξουσίας και αίσθηση ότι τα ξέρω όλα. Αυτό είναι εξάρτηση για αυτόν που το βιώνει αυτό. Βέβαια. Για τη μάνα, ας πούμε, για τον γονιό τον ίδιο. Εξαρτώμαι από την ιδέα ότι τα ξέρω όλα. Το παιδί τι ξέρει, δεν ξέρει. Το παιδί 60 χρονών. Το παιδί είναι 60. Εγώ όμως έχω πείρα ζωής,
Έχω περάσει διαπυρός και σιδήρου και τα ξέρω όλα. Είναι εξάρτηση δική μου. Άρα δεν αναρωτήθηκα ποτέ μήπως αυτό το παιδί το τυραννάω, μήπως το κρατώ ανώριμο ψυχικά με τη συμπεριφορά μου. Ποτέ δεν αναρωτιέμαι. Προχωρώ με αέρα στα πανιά μου. Άρα δεν πρόκειται ποτέ να γίνει μια συνειδητοποιημένη εξάρτηση αυτή. Να μας το πει η Μαρία, μπορεί να γίνει. Θα γίνει, μπορεί να γίνει. Μπορεί να γίνει και το επιθυμούμε να γίνει όταν η δυσφορία και η δυσκολία θα είναι έντονη. Δηλαδή όταν αυτό το παιδί περάσει στο πανεπιστήμιο ή περάσει στο πανεπιστήμιο σε άλλη πόλη ή στην ίδια πόλη και αρχίσει να συναναστρέφεται με άλλους ανθρώπους, τότε θα αρχίσει να βλέπει την κατάσταση με αυτή σε αυτό το ζευγάρι, ας πούμε, το περίεργο με με τη μητέρα, με τη ματιά των τρίτων, των φίλων, των συμφοιτητών του, της κοπέλας του ή του κοριτσιού του αντίστοιχα, και εκεί θα αρχίσει να συνειδητοποιεί ότι μα, δεν είναι ο γυαλός στραβός, εγώ στραβά αρμενίζω. Ωραία. Η μάνα θα αλλάξει ποτέ. Δεν μας ενδιαφέρει να αλλάξει η μητέρα, μας ενδιαφέρει το παιδί να αναπτύξει. Μπορεί και να αλλάξει, εκπαιδεύονται και οι γονείς, αλλά πολύ δύσκολα γίνεται όμως. Εμάς μας ενδιαφέρει αυτός που το βιώνει να έχει την εξουσία να κάνει κάτι, να το πάρει αλλιώς. Να το πάρει αλλιώς. Δηλαδή η μητέρα δύσκολα θα πει στα 70 της, πάρε πίσω το κλειδί του διαμερίσματος που μου έδωσες. Εγώ θα έρχομαι σπίτι σου μετά από τηλεφώνημα με πολύ σεβασμό. Ο γιος ή η κόρη θα πρέπει να πει, ξέρεις. Να βάλει το όριο τέλος πάντων, ναι, να πει κόβω ναι, τον εμφάλιο ναι, όρο. Ναι, ναι, αντίστοιχα. Και στην περίπτωση τώρα που η μάνα ή ο πατέρας έχουν αυτή την αιμονή, αυτή την εξάρτηση από το αίσθημα της εξουσίας που έχουν για τα παιδιά τους και το παιδί τους το ξεκόψει, γιατί μπορεί απλά να φύγει να πάει σε άλλη χώρα να ζήσει και να μην σηκώνει τα τηλέφωνα για να του πει η μάνα βάλει ζακέτα. Αυτός ο άνθρωπος θα μαραζώσει. Οι γονείς ναι, θα θεωρήσουν ότι το παιδί για κάποιο παράξενο λόγο είναι αγνώμων, δεν είναι δικό μας παιδί αυτό. Δεν το μεγαλώσαμε εμείς. Το λάθος είναι του παιδιού δηλαδή. Του παιδιού. Πρέπει να υπάρξει σύγκρουση για να κοπεί αυτός ο ομφάλιος λόρος. Δεν γίνεται με ευγένεια και με σας παρακαλώ, γιατί οι γονείς δεν αντιλαμβάνονται ότι κάνουν κάτι λάθος. Άρα θα πρέπει να γίνει σύγκρουση. Εγώ εδώ θα συμπλήρωνα το εξής, δηλαδή ναι, πολύ συχνά χρειάζεται η σύγκρουση και να μην τη φοβόμαστε, αλλά και κάποιες φορές τα όρια μπορούν να μπουν και με ευγενική αυστηρότητα, χωρίς να γίνει σύγκρουση. Δηλαδή, έχω δει από θεραπευόμενές μου δύο περιπτώσεις παρόμοιας ηλικίας με πολύ έτσι, συμβιωτική σχέση η κόρη με τη μητέρα που μετά από θεραπεία ή σεμινάριο άρχισε η αποστασιοποίηση. Η μία μητέρα είπε από όταν πηγαίνεις εκεί και σου αλλάζουν τα μυαλά εγώ χάνω το παιδί μου. Ωραία, έχεις αλλάξει προσωπικότητα. Και η άλλη... Και δεν το πούμε καθόλου καλή διάθεση φαντάζομαι. Ναι, ναι, ναι. Και η άλλη η μητέρα η οποία ερχόταν από το χωριό δύο φορές τη βδομάδα για να πάρει τα ρούχα, να τα επιστρέψει σιδερωμένα, να πάρει τα άδεια τα περάκια, να φέρει πόσες μέρες θα λείπω, τρία τα περάκια σου δίνω. Οπότε είπαμε ότι δεν συμφέρει τα περάκια και μου λέει, μα δεν είναι... και λέγει η κοπέλα 44χρονο, μα δεν έχω πλυντήριο. Τι μου λες, λέω τώρα, δεν μπορείς να πάρεις ένα πλυντήριο. Και όταν λοιπόν δημιουργήθηκε αυτό το κενό στη ζωή της 75χρονης μητέρας, έρχεται μετά από δύο μήνες η κοπέλα και μου λέει, ξέρετε κάτι, η μητέρα μου ξεκίνησε ψηφιδωτό. Ορίστε. Γιατί βρήκε ένα ωραίο τρόπο να το γεμίσει. Αυτό το κενό την ανησύχησε για δύο μήνες. Και σου λέει, εγώ αυτό πώς θα το γεμίσω τώρα. Άλλη μπορεί να το γεμίσει με το ψηφιδωτό, άλλη με φιλανθρωπία, άλλη με τον κήπο της, άλλη με το να πέσει στα εγγόνια. Και ευελπιστούμε και κάποιοι να ασχοληθούν και με τον σύζυγο. Και όχι να επιλέξουν π.χ. μια άλλη εξάρτηση. Ακριβώς, ακριβώς. Γιατί μπορεί να έρθει εκεί να κουμπώσει. Α, βέβαια, να καλύψει το κενό από μια εξάρτηση. Ναι, πολύ εύκολα. Οτιδήποτε μπορεί να είναι αυτό. Και μπορεί μια 70χρονη να μην ξεκινήσει τα ναρκωτικά, για παράδειγμα, στα 70 της. Αλλά υπάρχουν άλλα πράγματα. Μπορεί να γίνει θρησκόληπτη. Μπορεί να κάνει κάτι αποδεκτό κοινωνικά. Πάλι με αιμονή όμως, έτσι. Ναι, οτιδήποτε είναι με αιμονή, είτε είσαι χούλιγκαν στη θύρα 13, είτε είσαι στο κατηχητικό, ανησυχητικό είναι. Αλλάζουν μορφή οι εξαρτήσεις, είναι σαν ένας έξυπνος ιός που μεταλλάσσεται. Βέβαια, φυσικά, γιατί είμαστε όλοι έρμεο.
των εξαρτήσεων. Υπάρχουν πολλοί πειρασμοί στην καθημερινή ζωή και πολλές σιρήνες που μας καλούν. Έλα να σε σώσω. Από, σε ομάδες, σε αιρέσεις, υπάρχουν πάρα πολλές σιρήνες. Οπότε, εάν εγώ είμαι ευάλωτη, εάν κόπηκε αυτός ο ομφάλιος λόρος με το παιδί μου και αισθάνομαι στο κενό, πιθανόν να στραφώ σε κάτι άλλο που επίσης θα με κάνει εξαρτητική. Το πιο κλασικό παράδειγμα που μου έρχεται στο μυαλό είναι κόβω το τσιγάρο, παίρνω κιλά. Γιατί παίρνω κιλά, γιατί προφανώς αυτή μου την ανησυχία και τη θέλω να καπνίσω, την καλύπτω τρώγοντας κάτι την ίδια στιγμή. Ή και το ανάποδο, έχασα βάρος, αλλά ξεκίνησα τσιγάρο. Ναι. Και αυτό δεν έπρεπε το τώρα αυτό να το πεις, γιατί ξεχάσα την τελευταία πρόταση. Για άλλους αναφερόμαστε. Σε άλλο πλανήτη, πάντων. Εδώ θέλω να αναφέρω το εξής. Συνήθως οι άνθρωποι που έχουν έτσι μία τάση προς τις εξαρτήσεις, αν θα πάμε λίγο πιο πίσω να δούμε τα δομικά στοιχεία της προσωπικότητας, που θα πω εδώ κάτι, ότι εγώ σίγουρα, δεν ξέρω η κυρία Κική, έχουν περάσει φάσεις της ζωής μου που ένιωσα ευάλωτη και μπορεί εκείνη τη στιγμή, ας πούμε, να έχασα την αυτοκυριαρχία μου στο φαγητό ή στον καφέ. Ωραία. Αλλά το βλέπεις και το μαζεύεις. Ας πούμε, θυμάμαι στις εξεταστικές στο πανεπιστήμιο, έπαιρνα βάρος. Γιατί ήταν το άγχος, ήμουν και πολλές ώρες μες στο σπίτι, ήταν μόνο το διάβασμα. Έλειπαν η ντοπαμίνη από άλλους παράγοντες, είναι αναστροφή, η γυμναστική, οι βόλτες κτλ. Οπότε η μόνη ευχαρίστηση για χαλάρωση ήταν το φαγητό. Θα το δούμε... μάζευες όμως. Το μάζευα όμως μετά. Αυτό ήταν ποια ένα είναι μήνα. Τα δομικά χαρακτηριστικά της Μαρίας π.χ. που μπόρεσε να το μαζέψει. Τα δομικά χαρακτηριστικά λοιπόν είναι ότι επανέρχεσαι μετά σε μια πειθαρχία, σε ένα πρόγραμμα, σε ένα σχετίζεσαι, σε μια ικανοποίηση από τους ρόλους και τους στόχους που θέτεις. Τα δομικά χαρακτηριστικά των ανθρώπων που είναι, ας πούμε, 30 χρόνια αλκοολικοί ή είναι 20 χρόνια τζογαδόροι είναι ότι δεν έχουν καλά δομημένη την αυτοκυριαρχία, την αυτοπειθαρχία. Είναι λίγο, θα το πω, επειδή οι γονείς δεν το επέτρεψαν να το αναπτύξουν αυτό, δεν φταίνε δηλαδή, αλλά πληρώνουν τις συνέπειες, είναι λίγο φυγόπονοι, είναι δύσκολο το να... Γιατί θα πω το εξής. Είναι βράδυ. Έχουμε ακολουθήσει 30 πρέπει μες τη μέρα, κουρασμένοι, εξαντλημένοι. Ο εγκέφαλος θέλει να χαλαρώσει και να πάρει την ντοπαμίνη του για να κοιμηθεί. Έχουμε λοιπόν την επιλογή, είτε μία ώρα αερόβια άσκηση, μία ώρα περπάτημα, είτε μία σοκολάτα. Μάντεψε. Οι περισσότεροι τι θα κάνουμε. Μάντεψε. Οι περισσότεροι τι κάνουμε. Γιατί και ο εγκέφαλός μας, επειδή είναι φτιαγμένος για να μας κάνει να επιβιώσουμε, όχι να μας κάνει να ευτυχίσουμε, διαλέγει αυτό που έχει πιο εύκολο, το πιο εύκολο, οικονομία. Δηλαδή, αν το ίδιο αποτέλεσμα μπορεί να το φέρει με λιγότερη δαπάνη ενέργειας, αυτό θα επιλέξει. Άρα, ένας άνθρωπος που προοικονομεί, δεν θα έχει σοκολάτα στο σπίτι του, κύριε Κική, έτσι δεν είναι. Δυστυχώς. Και τα αθλητικά παπούτσια θα τα έχει έξω από την πόρτα. Ναι, αλλά να πούμε και το άλλο, ότι οι εξαρτήσεις έχουν τεράστια δύναμη. Εγώ έχω κόψει 30 χρόνια το τσιγάρο. Όταν είμαι σε παρέα και κάποιος καπνίζει, πάω κοντά να μυρίσω λίγο τσιγάρο. Δηλαδή, ο οργανισμός δεν έχει ξεχάσει την εξάρτηση. Δεν ξανακάπνισα ποτέ, αλλά... Δηλαδή, να έχουμε συμπάθεια στους ανθρώπους που έχουν πάθει και εξαρτήσεις. Ναι. Δεν αντέχουν όλοι την απόθεση, δεν αντέχουν όλοι αυτό το να μην έχουν σοκολάτα την στο σπίτι. Την αυτοκυριαρχία. Την αυτοκυριαρχία. Όλη την ώρα, όλη τη μέρα, για όλη τη διάρκεια. Και έχουν και ένα ελαφρυντικό. Ποιο είναι? Λένε αυτό στον εαυτό τους, άνθρωπος δεν είμαι κι εγώ. Εδώ σε αυτό που είπε η κυρία Κική, ότι έχει κόψει το τσιγάρο 30 χρόνια και ακόμα έτσι την τραβάει η μυρωδιά του καπνού, να πω αυτό που λέγαμε και στο διάλειμμα, ότι στους ανώνυμους αλκοολικούς, όταν συστήνονται, που συστήνονται σε κάθε συνεδρία, σε κάθε φορά, «Γεια σας, με λένε Μαρία, είμαι αλκοολική και έχω 4 χρόνια να πιω. Γεια σας, με λένε Ασπασία, είμαι αλκοολική και έχω 15 χρόνια για να πιω». Ναι. Άρα σου λένε, είμαι αλκοολικός και πρέπει για πάντα να προσέχω και να έχω αυτοπειθαρχία και αυτοκυριαρχία. Δεν θα μπορέσω να είμαι ποτέ κοινωνικός πότης. Είναι ασθένεια αυτό. Το χάσα το μέτρο. Ωραία. Με αφορά, το χάσα το μέτρο και λέγαμε πριν ότι ένας γνωστός μου που είναι
4 χρόνια έχει να πιει. Προσέχει και τα μελομακάρονα τα Χριστούγεννα να τα αγοράσει, να μην έχουν κονιάκ. Γιατί θα μου πείτε σιγά τώρα, άρωμα κονιάκ είναι αυτό. Πάει και ενεργοποιεί εκείνους τους νευρώνες στον εγκέφαλο που παράγουν την ντοπαμίνη, εκείνους τους νευρώνες που για χρόνια ενεργοποιούνταν με το αλκοόλ και δημιουργεί μια τέτοια έντονη επιθυμία που μετά μια νταμιτζάνα κρασί δεν τον φτάνει. Αρχίζει μετά το Luna Park. Το ανεξέλεγκτο μετά. Ακόμα όμως, να δούμε το νόμισμα από μια άλλη, από την άλλη του πλευρά. Και η απόλυτη αφοσίωσή μας στην αυτοκυριαρχία, και αυτό θα μπορούσε να είναι μια μορφής εξάρτηση. Φυσικά. Βεβαίως. Δηλαδή, ό,τι γίνεται αιμονικό, ό,τι γίνεται μονοκόμματο για μας, είναι μια μορφή εξάρτησης. Όπως ο σχολαστικός άνθρωπος, ο τελειομανής, που ο ίδιος καμαρώνει τον εαυτό του, το γραφείο του είναι άψογο, το σπίτι του είναι τέλειο. Εμείς όμως οι απ' έξω τι λέμε? Δεν πάει καλά. Δεν πάει καλά. Δεν το λέμε εμείς. Είναι ο κύριος Κουτάκια. Το λένε οι ψυχίατροι. Δηλαδή, άλλο είναι να μ' αρέσει η τάξη και άλλο είναι δεν μπορώ να διαβάσω αν το ποτήρι δεν είναι εκεί και να είναι και με άζαξ καθαρισμένο το τραπέζι. Ναι. Άλλο είναι να πλύνω τα πιάτα μου γιατί θα τα βρω αύριο το πρωί το νεροχύτη έτσι και άλλο είναι δεν μπορώ να κοιμηθώ αν είναι και το τελευταίο κουταλάκι πλυμμένο γιατί δεν... Ωραία. Από ένα σημείο δηλαδή μετά πάβει να είναι λειτουργικό και γίνεται νεύρωση. Και γίνεται νεύρωση. Εδώ θέλω να αναφέρω το εξής, Ανδριανή. Σε όλες τις εξαρτήσεις, επειδή είπαμε ότι είναι το στήριγμα στο μπαλατζάρισμα και στην ανισορροπία που όλοι μας ενδεχομένως έχουμε, θα αναφέρω το εξής. Εάν στην εφηβεία που είπαμε, που δίνουμε πανελλήνιες, που αγχωνόμαστε, δεν καπνίσω ή δεν πάρω και κάτι άλλο, καλούμε να αναζητήσω καινούργιες πηγές βοήθειας, είτε στον εαυτό μου, είτε απ' έξω, είτε στο σχετίζεστε, είτε στους δασκάλους. Αργότερα μέσα σε σχέση αντίστοιχα θα δοκιμαστώ, αργότερα σε μια δουλειά θα δοκιμαστώ. Θα παρεξηγηθώ με κάποιον, θα τσακωθώ με κάποιον, θα ματαιωθώ σε μια δουλειά. Και όλα αυτά μου φέρνουν εσωτερικούς αναστοχασμούς και όπως λέει και το τραγούδι, πονάει η ψυχή όταν ψηλώνει. Μάλιστα. Ακαλούμε να ψηλώσει η ψυχή μου για να ανταπεξέλθω σε αυτή την πρόκληση που έχω μπροστά μου. Εάν αντί να ψηλώσει η ψυχή μου και να δω και την κατάσταση αλλιώς, εγώ επιλέγω μια εξάρτηση, είτε το φαγητό, είτε το ποτό, είτε το χασίς, άρα είναι ένα παυσίπονο, παγουδιάζει το συνέστημα, είναι ρυθμιστή συναισθήματος εκείνη την ώρα η εξάρτηση, δεν κάνω αυτό τον εσωτερικό αναστοχασμό, δεν ψηλώνει η ψυχή μου. Άρα θα φτάσω να είμαι 50 χρονών, 30 χρόνια αλκοολικός και έχω τη συναισθηματική ωριμότητα του όταν ξεκίνησα. Δηλαδή θα δούμε ότι μετά, γιατί το ιατρείο στο παγνί μπορεί να βοηθήσει κάποιον βιολογικά και ορμονικά και χημικά να απεξαρτηθεί από το αλκοόλ σε 15 μέρες. Αυτός ο άνθρωπος όμως, μόλις βγει στην παλέστρα της ζωής, χωρίς προπόνηση, θα αγχωθεί γιατί είναι λογιστής και τελειώνει φορολογικές δηλώσεις. Θα αγχωθεί γιατί είναι γιατρός και έχει εφημερία. Πώς θα το διαχειριστεί και θα ξαναζητήσει τη σφήνα, το καρτολάκι για να σταθεροποιήσει την ασταθειά του. Χρειάζεται λοιπόν μετά εκεί ψυχοεκπαίδευση. Στα 50 μου να περάσω τη συναισθηματική ωριμότητα που δεν πέρασα στα 18, στα 28. Σαν θεραπεία σε όλες τις περιπτώσεις των εξαρτήσεων. Σωστά. Βάλει μια ανατολή, γιατί αυτό θέλω να είναι το φινάλε μας. Σωστά, να okay. Να μιλήσουμε γι' αυτό okay. Ολοκληρώνοντας την κουβέντα μας, για να μείνει και αυτό στον κόσμο ακούγοντάς το. Και ακούγοντάς να μιλάς για αυτή την επαναφορά στην πραγματικότητα, σκέφτομαι μοτίβα συμπεριφοράς ανθρώπων που δεν μπορούν, κυρία Κική, χωρίς να μην μπορούν. Δεν ξέρω αν έγινε κατανοητό αυτό που θέλω να πω. Ότι δεν μπορώ να διανοηθώ ότι εγώ δεν μπορώ να κάνω κάτι. Ναι. Πρέπει όλα να τα κάνω και να τα κάνω και σωστά και τέλεια. Και τα υπόσχομαι όλα. Βέβαια. Και θα έρθεις να με βοηθήσεις στη μετακόμιση, ναι. Θα έρθεις εκεί. Έχουμε την Κυριακή μια εθελοντική ομάδα. Ναι, ναι. Δηλαδή, δεν μπορώ να μην μπορώ. Εκεί ο άνθρωπος γίνεται υπερήρωας του εαυτού του, υπερβάλλει εαυτόν. Όλοι τον θαυμάζουν, ναι. Δεν είναι όμως έτσι στην οικογένειά του. Δηλαδή. Στην οικογένειά του έχει ελλείμματα, του λέει η γυναίκα του. Εκείνη η λάμπα είναι καμένη 2 μήνες. Ναι, καλά θα τη φτιάξω. Δεν τη φτιάχνει, αλλά πάει να βοηθήσει το γείτονα στη μετακόμιση. Δηλαδή, αυτοί που δεν μπορούν να μην μπορούν, έχουν ένα έλλειμμα
του φαίνεστε. Μάλιστα. Πώς κρύβονται πάντα άλλα πράγματα και έχουμε από πίσω. Πάντα δικαιολογίες για τα πάθη και τις εξαρτήσεις. Πάντα δικαιολογούμαστε. Ναι. Σηκώνομαι τη νύχτα να πιω. Μα είχα υπνία. Τι να κάνω, πώς να κοιμηθώ από το πρωί. Σκέφτηκα κάτι και στρεσαρίστηκα. Ο άλλος, ο γείτονας, έχει ανάγκη να μην πάω να τον βοηθήσω. Ο ξάδερφος οργώνει το χωράφι. Να μην πω, πάντα έχουμε δικαιολογίες. Και αν αυτοί οι άνθρωποι τους οποίους εμείς τρέχουμε να βοηθήσουμε. Πάμε τώρα σε μία άλλη μορφή εξάρτηση, έχω την αίσθηση, και παίρνω την πληροφορία μέσα από το βιβλίο. Δεν είναι απλά άνθρωποι που πολύ φυσιολογικά μας είπαν, ωραία, θα κάνουμε τα κόμμα εξαρτής, αλλά είναι άνθρωποι που μας απομυζούν την ενέργεια και την ψυχή μας κάθε μέρα, οι λεγόμενοι τοξικοί άνθρωποι της ζωής μας, που ξέρουμε ότι εμείς πάμε εκεί και κάνουμε κατάθεση όλης μας της ψυχής και της ενέργειας κάθε μέρα και φεύγουμε νεκροί. Αλλά πηγαίνουμε κάθε μέρα. Τι γίνεται εκεί. Πάλι και εκεί θα πρέπει να μπορούμε να ξέρουμε το αίσθημα της οικολογίας. Αν με συμφέρει. Αν με συμφέρει αυτό το πράγμα. Σήμερα είχα μια συνεδρία με μια κυρία η οποία έκλαιγε και έλεγε «Θέλω να μην με επηρεάζει ο πρώην άντρας μου». Έμεινε σε μια τέτοια τοξική σχέση 25 χρόνια. Τώρα αφυπνίστηκε γιατί τα παιδιά της πια έχουν συμπτώματα. Μάλιστα. Δηλαδή τα παιδιά της έπρεπε να κληθούν να διαχειριστούν αυτό το σχετίζεστε που οι γονείς δεν μπόρεσαν στο μεταξύ τους. Ναι. Οπότε τα παιδιά βάρεσαν καμπανάκι ότι κοιτάξτε, εμείς τραβιόμαστε τώρα πίσω. Ναι. Και έτσι φάνηκε το κενό ότι μα εγώ δεν μπορώ μόνη μου. Ωραία. Αυτό λοιπόν, πάλι εκεί είναι το κομμάτι της οικολογίας. Με συμφέρει. Με συμφέρει εμένα να είμαι. Μου αξίζει. Δηλαδή, τώρα θα βάλω και λίγο μέσα στο αυτό το, τη συζήτηση, την όμορφη που έχουμε, την υπαρξιακή ματιά που έχω μάθει από τον κύριο Καραγιάννη. Δηλαδή, αυτό το δώρο της ζωής, αξίζει κάποιος εγώ να το χαραμίσω. Πολύ μεγάλη κουβέντα, δεν ξέρω την ερώτηση κρατήστε. Ακόμα και αν είναι ο πατέρας των παιδιών μου ή η μητέρα των παιδιών μου. Αυτό το δώρο, το πολύτιμο της ζωής που μου δόθηκε, αξίζει οποιοδήποτε να το χαραμίσω. Μια δουλειά. Μια εταιρεία, μια σχέση, αξίζει. Ένα πολιτικό κόμμα, ένα διευθυντή λύκη, αξίζει. Όχι, δεν αξίζει. Άρα, Μαρία, το είπες και πριν, δεν αρκεί να παρακολουθούμε μόνο συζητήσεις στην τηλεόραση, δεν αρκεί να βρούμε κάτι που για λίγο θα μας απομακρύνει από αυτό που αισθανόμαστε εμείς ότι είναι η εξάρτησή μας, που όντως είναι η εξάρτησή μας. Πρέπει να σκάψουμε βαθιά. Εγώ θα σου πω αυτό που είπα σήμερα στην κοπέλα αυτή. Λέω, όταν το 10 και το 12 μου περιγράφετε αυτές τις πρώτες τραγικές καταστάσεις. Ζητήσατε βοήθεια, κάνατε κάτι. Λέει, όχι, αλλά ψαχνόμουν μόνη μου. Και έμπαινα και ακούγα διαλέξεις, ακούγα βίντεο στο YouTube. Λέω, τώρα ξέρετε τι μου λέτε. Ότι διαγνωστήκατε με καρκίνο και διαβάζατε άρθρα στο ίντερνετ για να θεραπεύσετε τον εαυτό σας. Εκεί δηλαδή η δύναμη είναι αδυναμία τελείωτε. Να αναγνωρίσω ότι έχω αδυναμία. Είναι δύναμη να αναγνωρίσω ότι είμαι αδύναμη να διαχειριστώ αυτό το πράγμα. Και το επόμενο βήμα, κυρία, και εκεί ποιο είναι. Συνειδητοποιώ ότι δεν λειτουργεί η συνθήκη στη ζωή μου. Ότι αυτή η συζήτηση που ακούω στην τηλεόραση με αφορά. Τι κάνουμε. Αλλάζω στη ζωή μας, μόνο ο θάνατος δεν αλλάζει. Όλα τα υπόλοιπα μπορώ να τα αλλάξω. Γιατί το μεγάλο λάθος μας είναι ότι δεν ζούμε. Φοβόμαστε να ζήσουμε. Όλοι όσοι έχουμε πάθη και εξαρτήσεις, δεν φοβόμαστε το θάνατο. Φοβόμαστε τη ζωή, φοβόμαστε να ζήσουμε, άρα να αποφασίσουμε ότι εγώ από αύριο το πρωί θα ζήσω. Είμαι σε μια τοξική σχέση, είμαι σε μια κακοποιητική σχέση, αύριο το πρωί φεύγω. Δεν έχω δουλειά, δεν έχω σπίτι, δεν έχω λεφτά, όλα θα μπορέσω να τα λύσω, αρκεί να αποφασίσω να ζήσω. Και πολλή δουλειά από εκεί και πέρα, ε? Πολύ δουλειά με τον εαυτό μας, διότι όλα αυτά προφανώς είναι όχι καμπανάκια, καμπάνες μεγάλες της Παναγίας των Παρισίων, ότι κάτι δεν λειτουργεί σωστά εκεί μέσα και κάτι θέλει θεραπεία. Και εκεί, σε αυτό που λέει η κυρία Κική, επιτρέψτε μου να συμπληρώσω ότι ναι, η απόφαση αν θα ζήσω ή θα πεθάνω είναι δικιά μου, δηλαδή θα πω ένα ναι στη ζωή ή στο θάνατο, αλλά μετά να μπορέσω να πω, ξέρεις, χρειάζομαι ένα δάνειο, χρειάζομαι βοήθεια.
μόνη μου δεν θα τα καταφέρω. Μα είτε αυτό είναι για να χάσω 10 κιλά, είτε είναι που εκεί δεν μπορώ να κάνω εγώ το διαιτολόγο στον εαυτό μου. Ωραία. Είτε είναι να μάθω μια ξένη γλώσσα, είτε είναι να μάθω κιθάρα, είτε είναι να απεξαρτηθώ από το αλκοόλ. Οι άνθρωποι οι οποίοι είναι στους ΑΑ και περάσουν 5 χρόνια, έχουν την ίδια πιθανότητα να ξανακυλήσουν όσο να γίνουν κι εγώ αλκοολικιά. Αλλά είναι 5 χρόνια εκεί. Και εκπαιδεύονται όλο αυτό το διάστημα. Ναι, ναι, ναι. Και η ζωή μας είναι μια συνεχής εκπαίδευση και μια μαθητεία και στον εαυτό μας και στις αδυναμίες του και στις δυνάμεις που πρέπει να έχουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς. Και εμείς εσένα. Και εμείς εσένα. Και εσάς σας ευχαριστούμε που ήσασταν παρέα μας και σήμερα. Να περάσετε όμορφα το απόγευμά σας. Το επόμενο Σάββατο ραντεβού. Γεια σας.